Αδερφοί μου, μας εξίωσε ο Πανάγαθος Θεός και συναθρηστήκαμε και πάλι στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου για να συνεχίσουμε ένα πολύ επίκαιρο θέμα το οποίο ο περισσότερος λαός, ο ευσεβής λαός, ο κόσμος ο οποίος κατοικεί αυτόν τον χώρο δεν γνωρίζει ουδέν περί αυτού του θέματος και εμείς έχουμε διαπρεσβειώντες Παναχράντουδες Πλησιμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, έχουμε καθήκον το οποίο δεν μπορούμε να παραβούμε. Και το καθήκον είναι να ομιλούμε στα παιδιά του Θεού. Ο Κύριος μας, ο οποίος μας αξίωσε να τον υπηρετούμε, ομιλεί και λέγει «Λαλείτε, λαλείτε και μη σιωπάτε». Λαλείτε στα ότα Ιερουσαλήμ, μιλήστε λέγει στα παιδιά μου, τα οποία ακριβώς ζητούν από εσάς να έβρουν τον ορθόν δρόμον, να έβρουν την ορθήν οδόν. Δι' αυτό αδερφοί μου, εμείς τα ομιλούμε, εσείς τα ακούετε και εκείνος ο οποίος συλλαμβάνει τα νοήματα αυτά, έχει κέρδος. Εκείνος ο οποίος δεν μπορεί να λάβει αυτά τα μηνύματα, έχει ζημία. Κέριον και πολύ φοβερόν θέμα, το οποίο απασχολεί τον ελληνικό λαό αυτή τη στιγμή, είναι μία αίρεση η οποία εμφανίστηκε προπολού, αλλά τώρα έχει δράση. Έχει ενέργεια πλέον, ενεργεί για να παρασύρει τα παιδιά του Θεού μας μακριά από το δρόμο και την Εκκλησία την οποία ο Θεός ίδρυσε με το αίμα Του. Πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως, προτού αρχίσουμε το θέμα τούτο, ότι τόσο φοβερά σημεία των καιρών υπάρχουν μπροστά μας, τα οποία πολύ ολίγοι αισθάνονται. Εάν προσέξατε, καθεκάστην ημέρα αλλάζουν και τα γεγονότα. Ολόκληρος η Ευρώπη κατακαίεται, λέγει, εκπληρούσα των λόγων της Αγίας Γραφής. Στην Αποκάλυψη του Ιωάννου λέγει ότι ο Πανάγαθος Θεός θα επιτρέψει, λέγει, τον ήλιον καυματίσε τους ανθρώπους εν πυρή. Θα επιτρέψει, λέγει, να κατακαούν οι άνθρωποι από την φωτιά την οποία θα εκπέμπει ο ήλιος. Και τούτο το παρακολουθούμε όταν στο βόρειο μέρος της Γαλλίας υπάρχει τόση φοβερά ζέστη, ούτως ώστε οι άνθρωποι πολλοί πεθαίνουν και ακριβώς στο νότιο δυτικό μέρος έχει πλημμύρες φοβερές. Παρακολουθούμε στην Ευρώπη καύσωνα, παρακολουθούμε στην Αμερική φοβερές τρικυμίες, ποταμούς, ανεμοστροβίλους, οι οποίοι παρασύρουν και καταστρέφουν τα πάντα. Κατακαίονται τα δάση όλης της γης. Και ο Κύριος μας είπε ακόμη έναν ότι θα στείλει, λέγει, τον άγγελον του και θα σηκώσει από την γη την ειρήνη. Και παντού εις όλην την γη βλέπουμε αναστατωμένα τα πάντα, πολέμους, συγκρούσεις.
αναστατώσεις των εθνών, αλλαγές κυβερνήσεων, και όλα αυτά γίνονται με αίμα, χύνεται αίμα φοβερό. Και το άλλο το οποίο είναι φοβερότερο πάντων, ότι τώρα ακούεται μία αναστάτωση του κόσμου δια την έλλειψη νερού. Και διαρωτάται αυτός ο οποίος παρακολουθεί αυτά τα μέσα της ενημερώσεως, εκείνοι οι καταράκτες όλοι, εκείνοι οι ποταμοί οι οποίοι είναι γεμάτοι νερό, πώς θα στερέψουν? Δεν θα στερέψουν. Θα δώσει ο Θεός ένα άλλο πολύ φοβερότερο. Πάνω στην γη πόσο αίμα χύνεται, όχι στους πολέμους, σε άλλο σημείο. Πόσες εκτρώσεις βρεφών γίνονται εις όλον τον πλανήτη της γης. Πόσο αίμα χύνεται. Αυτό το αίμα δεν χάνεται. Βοά, λέγει, φωνάζει εις τα ότα του Κυρίου Σαββαώθ. Φωνάζει εις τα ότα του Θεού. Αυτό το αίμα είναι εκείνον το οποίον έχησεν ο κόσμος και χύνει καθεκάστην ημέρα, και αυτό το αίμα, λέγει, θα το δώσει για να πιούν οι άνθρωποι. Δηλαδή θα μεταβάλει το νερό πάνω στην γη όπου και αν χύνεται, είτε ποταμοί είναι, είτε καταράκτες είναι, είτε βρύσες είναι, είτε πηγάδια είναι. Θα τα μεταβάλει ο Θεός εις αίμα. Αίμα, λέγει, εκέχεων έχουν χύσει αίμα, λέγει, και αίμα θα πιούν, λέγει, θα πιούν αίμα, λέγει. Τότε είναι το φρικτό, το πολύ φρικτό θέμα. Τότε είναι που θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος και θα λέγει, εγώ θα σας δώσω νερό καθαρό, φτάνει να πάρετε τη σφραγίδα μου. Όλα αυτά είναι γραμμένα στο Ιερό Ευαγγέλιο, αδερφοί μου. Διαβάστε την Αποκάλυψη του Ιωάννου του Θεολόγου και θα δείτε ότι τα πράγματα είναι όπως τα βλέπουμε αυτή τη στιγμή, και δεν τα βλέπουμε. Τα βλέπουμε, αλλά δεν τα βλέπουμε. Δι' αυτό έχει απομακρυνθεί ο κόσμος από τον αληθινό Θεό και φεύγει από την πραγματικότητα, φεύγει από το φως για να κερδίσει το σκότος. Και ενεφανίστησαν στα σημέρα στα οποία βρισκόμεθα και ζούμενοι σε αυτόν τον κόσμο, ενεφανίστησαν αιρέσεις φοβερές, και μία από τις αιρέσεις αυτές είναι αυτό το οποίο επαναλαμβάνουν αυτοί που μας κυβερνούν. Νέα εποχή. Το θέμα αυτό της νέας εποχής είναι αυτό το οποίο ενεκολπώθησαν και οι λεγόμενοι παγανιστές, παγανισμός. Δηλαδή επιστροφή εις τα είδωλα, εις τους θεούς του Ολύμπου, εις εκείνους τους οποίους αναφέραμε στην περασμένη μας συνάντηση, και είδαμε δύο λίγων τι είναι αυτοί οι θεοί τους οποίους θέλουν να μεταφέρουν τον κόσμο, τον πιστόν κόσμο, για να τα λατρεύει αυτά τα είδωλα ως θεούς. Και αυτή η κίνηση γίνεται από μορφωμένους ανθρώπους, από ανθρώπους οι οποίοι κατέχουν θέσεις, οι οποίοι είναι ρήτορες, οι οποίοι αναβαίνουν στις τηλεοράσεις και στα περιοδικά και θέλουν να παραπλανήσουν τον κόσμο, τον ευσεβή κόσμο. Γι' αυτό να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ανεφέρθημε λοιπόν εις τους αρχαίους φιλοσόφους και είδαμε αυτοί οι οποίοι οδηγούσαν τον κόσμο
εις την αθεία, οδηγούσαν τον κόσμο εις τα είδωλα και ο Πανάγαθος Θεός για να σώσει τον κόσμο έστειλε φιλοσόφους άλλους, δηλαδή ανθρώπους σοφούς, οι οποίοι έλεγαν στον κόσμο ότι αυτά είναι είδωλα και δεν έχουν ούτε κίνηση, δεν έχουν ούτε ζωή. Είναι θεοί ανύπαρκτοι. Είναι μία μερή σοφών ανθρώπων, οι οποίοι αντέκρουσαν εκείνους τους προηγουμένους, οι οποίοι προσπαθούσαν να παρασύρουν τον κόσμο εις αυτήν την ανύπαρκτον θεότητα των ειδώλων. Και εις όλο αυτό το θέμα, ενώ όσο ομιλήσαμε δια τους αθέους εκείνους σοφούς της προημών εποχής, της αρχαίας εποχής, την οποία οι σημερινοί παγανιστές την ονομάζουν πατρώαν θρησκείαν. Θέλουν να μας πάρουν στην πατρώαν θρησκείαν, δηλαδή απορρίπτουν την εμφάνιση και την έλευση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εις τον κόσμο τούτον, απορρίπτουν τον Απόστολον Παύλον, ο οποίος μετέδωσε το Ευαγγέλιο εις τον κόσμο, το φως το αληθινό, απορρίπτουν τους Αποστόλους, απορρίπτουν τους Πατέρας της Εκκλησίας, απορρίπτουν τα πάντα. Ερχόμεθα όμως για να δούμε μία πραγματικότητα και να αναφέρουμε ορισμένους φιλοσόφους οι οποίοι σοφοί στην προ-Χριστού εποχή αντέκρουσαν αυτήν την αθεία. Βλέποντες οι μεγάλοι σοφοί αυτή της αρχαιότητος όλην αυτήν την άνευ ουσίας θρησκείαν των ειδώλων, εις την αρχαιοελληνική θρησκεία, την οποία παρεσύρθησαν ο κόσμος της τότε εποχής, ομιλούν και λέγουν ότι είναι απαράδεκτη, παράλογος και επικίνδυνη για την ανθρωπίνη κοινωνία. Τούτο δηλαδή το οποίο ζητούν σήμερα να μας μεταφέρουν, έχει αυτήν τη χαρακτηριστική εικόνα την οποία ομιλήσαμε. Οι μεγάλοι Έλληνες φιλόσοφοι αντετάχθησαν στην ειδωλολατρική αυτήν πολυθεία και εγωνίστησαν ώστε να καθαρθεί η έννοια της θεότητος του ζώντος Θεού και το εχαρακτήρισαν ως θεοπρεπές στοιχείο την ύπαρξη του Θεού. Πρώτος από τους φιλοσόφους αυτούς υπήρξε ο Ξενοφάνης ο Κολοφόνιος το 570 μέχρι το 480 π.Χ. Δεν θα αναφέρομαι τα λόγια τα οποία είπε αυτός, διότι είναι κάτι το οποίο θα συναντήσουμε και στον επόμενο. Ο Ηράκλητος, ο φιλόσοφος αυτός, ο οποίος πάλι έζησε το 540 έως το 480 π.Χ. και εζητούσαν τον κόσμο να τον μεταφέρει στην πραγματική ύπαρξη του Θεού, του αληθινού. Μεταβαίνουμε σε έναν άλλον φιλόσοφο, ο οποίος ονομάζεται Αναξίμανδρος. Είπε αυτός ότι το Θείο λέγει, δηλαδή ο Θεός, είναι αθάνατος και είναι άνευ καταστροφής, δεν μπορεί να καταστραφεί. Τα είδωλα καταστρέφονται.
Αυτός λέγει ότι το Θείο λέγει είναι αθάνατον και δεν καταστρέφεται. Μεταφέρομεν ακόμη μία φράση αυτού του Αναξιμάνδρου, ο οποίος είπε ότι το Θείο λέγει περιέχει άπαντα και πάντα τα κυβερνά. Αυτά είναι λόγια της Αγίας Γραφής. Και πώς τα έλεγαν αυτοί? Θεία χάρη. Ο Εμπεδοκλής κατεδίκασεν έντονα τον ανθρωπομορφισμό της αρχαιοελληνικής θρησκείας, δηλαδή τα είδωλα τα οποία παρουσίαζαν ως θεούς. Ο Παρμενίδης αρνήθηκε με τα βδελιγμίας τα απαραδέκτους αντιλήψεις της εποχής του. Το Θείο, είπε, είναι ακίνητον και αιώνιον. Πληρεί, λέγει, τα πάντα. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Αυτά τα είπαν προτού έρθει ακόμη το φως του αληθινών. Τα είπαν αυτοί οι φιλόσοφοι προτού έρθει ο Χριστός. Τα είπαν προτού έρθει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος είδε, λέγει, την Αθήνα να είναι γεμάτη από είδωλα, και μεταξύ των ειδόλων τους βωμούς εκείνους τους οποίους είδαν ο Απόστολος Παύλος, είδε και έναν βωμόν στον οποίο έγραφαν το αγνώστο Θεό, και πήρεν από αυτήν την φράση την οποία έγραφαν πάνω εις τον βωμόν αυτόν ο Απόστολος Παύλος, επήρε την αρχή και έκανε το κήρυγμά του, το πρώτο και το τελευταίο. Δεν ξαναήρθε, διότι ήταν μεταξύ των σοφών οι οποίοι, όταν τους ομιλούσαν περί Αναστάσεως των νεκρών, έμεναν και τον έβλεπαν, και το τέλος αφού τελείωσε του είπαν ακουσόμεθά σου και πάλι, να σε ξανακούσουμε, να μας τα ξαναπείς. Και ο Απόστολος Παύλος με τη χάρη του Θεού τους απέρριψε, δεν ξαναήρθε εδώ στην Αθήνα. Ένα πέρασμα είχε. Αλλά το πέρασμα αυτό ήταν και η θεμελίωση της Εκκλησίας, της αληθινής θρησκείας, της πίστεως. Ο Αναξαγόρας είπε ότι ο ήλιος, η σελήνη και τα άστρα δεν είναι θεοί. Αυτά τα οποία διδάσκει η χριστιανική θρησκεία. Και αυτά τα είπαν προτού ακόμη έρθει το Ιερό Ευαγγέλιο, το φως του κόσμου. Ο Μητρόδωρος, μαθητής του Αναξαγόρα, διακήρυξε ότι οι θεοί δεν είναι εκείνον που νόμιζαν όσοι έχτιζαν ναούς και τους προσκυνούσαν, δηλαδή αυτούς τους ναούς τους οποίους βρίσκουμε μέχρι σήμερα. Αυτά τα είδωλα τα οποία υπάρχουν μέχρι σήμερα. Ο Πρωταγόρας θεμελίωσε την έννοια την οποία έχει ο Θεός, ο οποίος είναι πάνω από όλο τον κόσμο και κυβερνά τον κόσμο. Μόλις σήκωσαν οι Αθηναίοι φανατικοί, μόλις σήκωσαν αυτήν την διδασκαλία του Πρωταγόρα, τι έκαναν? Απεφάσισαν, λέγει, να τον σκοτώσουν. Μόλις σήκωαν τον αληθινόν λόγον, την αληθινή πίστη, εναντιώνοντο εναντίον εκείνου ο οποίος ομιλούσε αυτά τα λόγια. Και θα δούμε και σε ποιον ακόμη εναντιώθησαν και ποιον εφώνευσαν. Ο Ηρόδοτος επετέθη εναντίον του μαντίου των Δελφών, αυτό το οποίο πηγαίνουν σήμερα οι παγανιστές και κάνουν εορτάς. Πηγαίνουν, μαζεύουν τον κόσμο εκεί και τον διδάσκουν ότι Θεός άλλος δεν υπάρχει, ημι μόνον εδώ που είτο το μαντίο, λέγει. Τα είδωλα δηλαδή.
Ο Επίχαρμος, άλλος φιλόσοφος, εδίδαξεν εις τον κόσμο τότε ότι αυτά τα οποία πιστεύουν και τα κάνουν θεούς, τους ανέμους, το είδο, την γη, τον ήλιο, το πυρ, τους αστέρας, όλα αυτά είναι ματαιώτης και ανύπαρκτα. Εκείνος ο οποίος τα ίδρυσε είναι ο Θεός. Εκείνος ο οποίος τα δημιούργησε. Δι' αυτό λέγει προς τους Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο στίχος 15 και μετέπειτα στην συνέχεια ότι ο κόσμος, λέγει ο σημερινός, άλλαξε τον Θεό των αληθινών και αντί να προσκυνεί τον Θεό, προσκυνεί τα είδωλα. Αντί να προσκυνεί τον Δημιουργό, λέγει, προσκυνούν τα δημιουργήματα. Ο Πίνδαρος απογύμνωσε τελείως τους ψευτοθεούς, οι οποίοι, λέγει, προσβάλλουν το θείο των θεών των αληθινών. Ο πρόδικος είπε ότι ο ήλιος, η σελήνη, τα ποτάμια, οι πηγές, τα ζώα κτλ. Δεν είναι θεοί. Και βλέπετε στην Ινδία κάθε χρόνο, επειδή λατρεύουν το είδωρ, τους ποταμούς, φορτώνονται πάνω στα πλοία διότι είναι εκατομμύρια, είναι ένα δισεκατομμύριο, 200 εκατομμύρια οι Ινδοί. Πού να πάμε στους Κινέζους, οι οποίοι απαριθμούν 1,5 δισεκατομμύριο κόσμο. Στην Ινδία λοιπόν λατρεύουν τον ποταμό, έχουν έναν ποταμό εκεί, φορτώνονται πάνω στα πλοία, παραφορτώνονται, βυθίζεται και φωνεύονται άνθρωποι και το θεωρούν αυτό ότι είναι καλό πράγμα. Θυσιάζουν εις τον Θεό, λέγω. Ο Αντισθένης διακήρυξε ότι ο Θεός είναι πάνω από τον κόσμο και κυβερνά τον κόσμο και δεν είναι τα είδωλα τα οποία δεν μιλούν, ούτε κινούνται, ούτε ακούν. Ο Θεόφραστος είπε ότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τέτοιες ταπεινές πράξεις. Τους βλέπετε σήμερα τους παγκανιστάς να πηγαίνουν και να μεταφέρουν και θυσίες στους θεούς. Μεταφέρουν σιτάρι, μεταφέρουν νερό, μεταφέρουν κρασί, μεταφέρουν ό,τι έχουν για να θυσιάσουν, λέγει, εις τους θεούς. Ο Ευρυπίδης, ο οποίος είναι ένας από τους μεγάλους φιλοσόφους, είπε ότι εάν οι θεοί, λέγει, έχουν αδυναμίες, δεν είναι θεοί. Είναι αυτό το οποίο ακριβώς είπαμε στο περασμένο μας κήρυγμα, ότι κάθε ένας θεός είχε και μία αδυναμία, είχε ένα ελάττωμα. Και λέγει ο Ευρυπίδης, εφόσον έχουν ελαττώματα, λέει, πώς είναι θεοί. Και είναι τούτο ακριβώς το οποίο μπορούμε εμείς να το έχουμε εις πρώτη ζήτηση. Ερχόμεθα και σε έναν ο οποίος εκήρυξε το Λόγο του Θεού προτού έρθει ο Θεός. Αυτός ήταν ο Σωκράτης, ο οποίος οδηγούσε την νεότητα προς την αληθινή πίστη εις τον Θεόν, τον οποίον ακριβώς δεν εγνώριζε. Και τούτο όταν το έκανε και μιλούσε για τον Θεόν, εδίδασκεν διαφορετική θρησκεία και πίστη, δι' αυτό το συνέλαβαν, τον κατεδίκασαν εις θάνατον, διότι, λέγει, έφερεν έτερα κενά δαιμόνια, έφερνε άλλα από εκείνα τα οποία πίστευαν οι ειδωλολάτρες και αυτά ήταν ξενοφερμένα. Και ο φιλόσοφος Σωκράτης, όταν τον κατεδίκασαν να πει το κόνιον, το δηλητήριον, του είπαν οι μαθητές του να το φυγαδεύσουν για να σωθεί. Και εκείνος απήντησε, εάν φύγω, ότι έκανε ο Χριστός μας. Εάν φύγω, λέγει, όσα είπα πάνε στο κενό. Ο κόσμος ο οποίος με ήκουσε, λέγει, θα πει ότι αυτή τη στιγμή τούτα που εκείρυτα είναι ψέματα. Δι' αυτό
θα πει, ο λέγει το κόνιον, εν όσο το θέλει ο κόσμος αυτός ο οποίος με καταδιώκει. Ο Πλάτων με τα ταύτα ομίλησε ότι οι θεοί τους οποίους επίστευαν τότε ήταν ανήθικοι θεοί και ήσαν επιζήμοι δια τους νέους, και εκείνος προσπαθούσε την νεότητα, όπως και εμείς αυτή τη στιγμή αγωνιζόμεθα πώς να κρατήσουμε ένα νέο παιδί κοντά στο Θεό, πώς θα τον οδηγήσουμε στην αληθινή πίστη. Βλέπετε, αν προσέξατε, τι γίνεται σήμερα στα στάδια, και αφού εμφανιστεί ένας ο οποίος λέγεται καλλιτέχνης. Έδειξε εκείνη την Κρήτη και εφανέρωσε πάνω σε μία σκηνή έναν από αυτούς που φέρει το όνομα Ρουβάς. Πώς παρέσυρεν εκείνα τα παιδιά, δοξάζω σε Θεέ μου, και λέγω, εμείς παρακαλούμε τον κόσμο να έρθει στην Εκκλησία και δεν έρχεται. Πώς τους επαρέσυρε χιλιάδες εκείνα τα νέα τα παιδιά και να είναι έξαλλα, και εκείνος να είναι δαιμονισμένος και να πηγαίνει έρχεται και να κάνει κινήσεις τα οποία μόνον οι δαιμονισμένοι κάνουν, και εκείνος ο κόσμος, εκείνη η νεότητα να είναι πίσω του. Δεν είναι σημεία των καιρών αυτά? Μήπως να κοιτάξετε εκείνη την μπάλα? Δισεκατομμύρια εξοδεύονται και εκείνος ο κόσμος δεν τους χωρούν οι τόποι δια να πάνε. Και μετά από αυτά επιτρέπει ο Πανάγαθος Θεός και γίνονται τόσες μάχες και τόσοι πόλεμοι μέσα σε εκείνα τα στάδια, χύνεται αίμα, γίνονται καταστροφές, γίνονται τα πάντα τα οποία δεν δύναται ο ανθρώπινος νους να εξιστορήσει και να καταγράψει. Να αφήσουμε τις βλασφημίες τις οποίες εξακοντίζουν μέσα σε εκείνο το στάδιο, να αναφέρουμε τις αισχρολογίες τις οποίες λέγουν. Αυτά είναι η λεγόμενη παρακμή της ανθρωπότητος, οι οποίοι εγκαταλείπουν των αληθινών θεών. Μετά έχουμε τον Αριστοτέλη, ο οποίος είπε ότι ο Θεός, λέγει, είναι ακίνητος και κινεί τα πάντα. Είναι εκείνος ο οποίος σκέπει τα πάντα και κινεί τα πάντα. Και εκείνος ευρίσκεται πάνω από τον κόσμο. Οι Στοικοί ακολούθησαν τη διδασκαλία του Ζήνωνος και ερμήνευσαν πίστην εις των αληθινών θεών και είπαν ότι ο Όμηρος έγραφε μύθους οι οποίοι δεν είχαν πραγματικότητα. Όλα αυτά ήσαν εκείνα τα οποία μελετούσαν οι αρχαίοι ημών πατέρες της Εκκλησίας, οι πρώτοι των πρώτων αιώνων. Μεταξύ αυτών θα αναφέρομαι μόνον έναν, τον Άγιον Ιουστίνων τον φιλόσοφων, ο οποίος έγραψε ότι οι μεταλόγου βιώσαντες χριστιανοί, εκείνοι οι οποίοι ακήρυτα δηλαδή των θεών προτού έρθει ο Χριστός στον κόσμο, εζούσαν, λέγει, με τους λόγους του χριστιανισμού, και ας ήσαν άθεοι και ας ενομίστησαν ότι ήσαν άθεοι, και ο Σωκράτης και ο Ηράκλητος και οι όμοιοι με αυτούς, λέγει, ήσαν χριστιανοί προ Χριστού. Εδίδαξαν, λέγει,
εις όλους πολύ καλά και ήσαν χριστιανοί προτού έρθει ο Χριστός. Πολύ νεότεροι αυτό το οποίο εκήρυταν οι φιλόσοφοι προ Χριστού, επειδή τους θεώρησαν ως χριστιανούς, τους παρουσίασαν εις τας εκκλησίας ως εικόνας τον Πλάτωναν, τον Αριστοτέλην, τον Σοκράτη, με αφίεση προφητών. Τους έβαλα μέσα στις εκκλησίες με αφίεση προφητών, όπως ήσαν οι προφήτες οι οποίοι εδίδασκαν τον Θεό των αληθινών, αλλά δεν ήρθε ακόμη ο Θεός. Και τούτο ακριβώς, επειδή το εκτίμησαν, είπαν ότι αυτοί οι φιλόσοφοι ήσαν εκείνοι οι οποίοι εδίδαξαν την αληθινή πίστη χωρίς να είναι πιστοί στον Θεό και προχώρησαν τόσο πολύ ούτως ώστε έφτασα σε ένα αραχνοήφαντο καταπέτασμα, σε ένα πολύ λεπτό, και σταμάτησαν εκεί. Δεν το πέρασαν, δεν το έθραψαν, δεν το έσχισαν, για να πεταχτούν από την άλλη μεριά που είναι το φως. Έφτασαν ως εκεί. Δηλαδή όλη τους η ζωή και η διδασκαλία ήταν μία διδασκαλία χριστιανική, πλην όμως δεν εισήλθαν μέσα στο αληθινό φως. Έμειναν ελάχιστο σημείο, εις ελάχιστον σημείο, το οποίο δεν ειδηνήθησαν να το θράψουν, να το εξαφανίσουν. Και εκήρυξαν τον Θεό προτού ακόμη δουν τον αληθινό Θεό. Να δούμε αυτούς τους παγανιστάς τους σημερινούς, οι οποίοι είναι στις ημέρες μας. Να δούμε τι λέγουν για μας τους χριστιανούς. Διότι δεν σταματούν, υβρίζουν τους χριστιανούς, υβρίζουν τον Θεό των αληθινών και εγκομιάζουν τα είδωλα και τους θεούς των αρχαίων Ελλήνων. Αυτοί αναπτύσσουν τις απόψεις τους στα τηλεοράσεις, στο ραδιόφωνο. Πηγαίνουν μέσα σε αυτά τα νεότερα, την νεότερα ανακάλυψη που λέγονται κομπιούτερ και βρίσκουν μέρη τα οποία ονομάζουν διαδίκτυο, δηλαδή σε όλο τον κόσμο, και γράφουν μέσα ό,τι πιστεύουν. Έχουν σελίδες πολλές με παγανιστικές θεωρίες. Έχουν σχολές, έχουν λέσχες που κατηχούν την νεότητα και παρασύρουν τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι μέσα στην Εκκλησία, είναι έξω από την Εκκλησία. Δι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας έλεγαν καθαρά και στερεότυπα: εκτός της Εκκλησίας ουκέ στη σωτηρία. Δεν μπορεί να σωθείς όταν είσαι έξω από την Εκκλησία. Ευρίσκουν αυτούς οι οποίοι δεν ακούν ουδέν κήρυγμα, δεν έχουν διαβάσει, δεν έχουν ανοίξει ποτέ την Αγία Γραφή για να δουν τι λέγει ο Θεός, δεν έχουν διαβάσει κανέναν από τους πατέρες της Εκκλησίας, δεν έχουν διαβάσει ούτε ένα ψαλμόν από τον Δαβίδ. Και αυτούς τους ανθρώπους τους παραπλανούν και τους λέγουν: σας δείχνω με το φως. Και τι τους δείχνουν? Ένα κεράκι το οποίο τρεμοσβήνει. Και τι τους λέγουν? Αυτός είναι ο ήλιος. Και αυτοί πιστεύουν και πηγαίνουν μαζί τους. Οργανώνουν εκδρομές. Προσέχετε, διότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι σας λέγουν: δώστε μας τόσα χρήματα και θα σας πάρουμε μία δεκαήμερο εκδρομή μέχρι τις Μπαχάμες, μέχρι τη Χονολουλού, μέχρι
τα σκαναρίους νήσους και θα σας φέρουμε πίσω με το φαγητό, με το ύπνο σας, με τόσα χρήματα. Και πηγαίνουν αυτός ο κόσμος ο οποίος δεν ξέρει, τους δίνει τα χρήματα και μετά εξαφανίζονται. Ποιος τα πιάσε αυτά, πού είναι αυτοί, τρέχουν να τους έβλουν, δεν τους βρίσκουν. Στολίζουν, λέγει, τους βωμούς των προγόνων μας με άνθη, με πύληνα δοχεία γεμάτα από προσφορές. Προσέξτε να δείτε τι κουβαλούν αυτά στα σημέρας, τα οποία εμείς ομιλούμε για αυτήν την νεοφανή αίρεση. Όσπρια, γάλα, κρασί, μέλι και άλλα πολλά τα οποία θυσιάζουν επάνω στα είδωλα. Έφτιαξαν τελετουργικό με τελετές οι οποίες αναφέρονται στους θεούς. Έχουν μία εορτή την οποία ονομάζουν Πορφύρια, εορτή των Πορφυρίων, και έχουν πάρει από την Εκκλησία το δεύτε λάβετε φως της Αναστάσεως της ημέρας εκείνης της μεγάλης του χριστιανισμού. Επήραν αυτό από την Εκκλησία και το δίδουν στους παγκανιστές. Δεύτε λάβετε φως τους λέγουν, έλατε να δείτε το φως, άλλο φως από τον Θεό. Μα ο Θεός λέει, εγώ είμαι το φως του κόσμου, πώς εσύ διδάσκεις άλλο φως? Εκείνος που θα με ακολουθήσει, λέγει, δεν θα πάει στο σκοτάδι ποτέ. Εσύ πώς οδηγείς τον κόσμο εκτός από τον Θεό των αληθινών? Απαιτούν επίσημα από την κρατούσαν αρχήν, από τους κυβερνώντας τούτο το κράτος, απαιτούν να αναγνωριστεί η θρησκεία τους και οι τελετές τους. Έχουν ιδρύσει συνομοσπονδία με αρχαίους θεούς και με παραρτήματα εις όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εθνικών Θρησκειών. Αυτοί αποκαλούνται Έλληνες. Εγώ είμαι Έλληνας, λέει. Και οι άλλοι τι είναι? Μήπως είναι Μαμεθανοί? Εμείς τι είμαστε? Εμείς είμαστε οι Έλληνες, λέγει, οι πραγματικοί Έλληνες. Εσείς δεν είστε Έλληνες, λέει. Διότι δεν πιστεύετε εις τους θεούς και την πρώτη θρησκεία, στην πατρώα θρησκεία. Τους χριστιανούς τους αποκαλούν ηρωνικά Ιουδαιοχριστιανούς, δηλαδή Ιουδαίους, εβραιογενείς εξουσιαστές είμεθα εμείς, οι οποίοι πιστεύουμε στον αληθινό Θεό. Μας ονομάζουν παραμυθολόγους, διδάσκουμε παραμύθια, λέγει, εμείς στον κόσμο. Είναι κατάλοιπα της Βυζαντινής εκείνης εποχής, λέγει. Δεν είναι χριστιανοί, πιστεύουν στον αληθινό Θεό. Εμείς πιστεύουμε, λέγει. Αναφέρουν κατηγορίες και αντιλήψεις εναντίον των χριστιανών ότι είναι κατάλοιπα, λέγει, των Ταλιμπάν, αυτούς τους οποίους βρίσκονται στο στόχαστρο των Αμερικανών, στο Αφγανιστάν και σε όλα τα μέρη εκείνα. Είμεθα Μουζαχετίν, λέμε, μας ονομάζουν εμάς. Έχουν
ιδέες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πατρώα θρησκεία, στα είδωνα. Μας αποκαλούν μονοθεϊστές. Εκείνοι πρέπει να πιστεύουν σε πολλούς θεούς, τους θεούς του Ολύμπου. Εμείς θα πιστεύουμε στον έναν αληθινόν θεόν, δι' αυτό μας ονομάζουν μονοθεϊστάς και μας αποκαλούν γουρούνια. Που κυλίονται, λέγει, πάνω στους ιδίους βόθρους με τα ίδια πάντοτε κόπρανα. Ακούτε αυτούς οι οποίοι ονομάζονται, παρακαλώ, μορφωμένοι του ελληνισμού, της Ελλάδος, της ταλαιπώρου Ελλάδος. Τους κληρικούς τους αποκαλούν εβραιόδουλους ρασοφόρους. Μας αποκαλούν προσκυνημένους της Σιών. Εβραιόδουλους παυλιστές, που πιστεύουμε στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος μας εκήρυξε το φως του αληθινών. Μας αποκαλούν στιγερούς πρωτογενήτσαρους ρασοφόρους. Μας αποκαλούν ότι έχουμε έναν Θεόν Εβραίων, ζηλότυπων, τιμωρών, ο οποίος είναι βλοσιρός Θεός. Μας αποκαλούν ότι καταγόμεθα από σημητική καταγωγή, από τον δικτάτοραν του ουρανού. Δικτάτοραν του ουρανού. Ενθυμηθείτε ότι όταν έγινε η επανάσταση στην Ελλάδα και ήρθαν με τα όπλα, εκείνος ο οποίος ήταν αρχηγός ήταν ένας δικτάτορας, ο οποίος έπιασε τον λαόν. Και σε αυτήν την μοίρα, λέγει, είμεθα και εμείς, διότι έχουμε ένα δικτάτορα θεών στους ουρανούς, ο οποίος μας καταπιέζει. Και αυτός ο Θεός, λέγει, αποτελεί την πιο τραγική μορφή της ειδωλολατρείας, αφού ως άνθρωπος κατέληξε, λέγει, να λατρεύεται ως Θεός. Εφόσον ήταν άνθρωπος, λέγει, πώς έγινε Θεός? Άρα δεν πιστεύετε πράγματα αληθινά. Σας διδάσκουν ψεύτικα. Η αληθινή πίστη είναι η θεή του Ολύμπου, η πατρώα πίστης. Τον Απόστολο Παύλο και τους πατέρες της Εκκλησίας τους αποκαλούν αποστεωμένα καχεκτικά μοντέλα, εξανατολών ίενες, άγια ρεμάλια, μελανιμονούντες και κοπρόψυχους μας αποκαλούν. Αυτοί οι οποίοι ακριβώς τους βλέπουμε, τι είσαι, εγώ είμαι Έλληνας, λέγει. Αυτοί λέγουν όλα αυτά τα λόγια εναντίον των χριστιανών, αδερφοί μου. Ποιος αλήθεια θα πει αυτά τα λόγια στον κόσμο για να ακουστεί η πραγματικότητα και η αλήθεια, εφόσον ο κόσμος δεν γνωρίζει τίποτε, δεν θα παρασυρθεί? Την Εκκλησία την αποκαλούν γιαχφική θεοκρατία, αδίσταχτη πολιτική και οικονομική συντεχνία. Δι' αυτό θα τους ακούσατε, θα τους ακούετε πάντοτε να λέγουν ότι η Εκκλησία είναι μια εταιρεία η οποία μαζεύει τα χρήματα των αγαθών ανθρώπων. Δηλαδή αυτό το κεράκι το οποίο ανάβησε στον Θεό ως θυσία, εκείνοι λέγουν ότι είναι από μιζά η εταιρεία αυτή, λέγει, τον ιδρώτα του λαού. Και πρέπει να πάμε, λέγει, στον Όλυμπο και στους Δελφούς για να έβρουμε την πατρώα πίστη.
αδίσταχτη πολιτική και οικονομική συντεχνία είναι η Εκκλησία του Χριστού. Ούτε πολύ ούτε ολίγο. Οι ειδωλολάτρες αυτοί μας αποκαλούν λείψανολάτρες, οπαδούς λέγει του πιο χοντροειδούς φετιχισμού. Και μάλιστα φτάνουν στο σημείο στο οποίο να απειλούν και λέγουν ότι σύντομα λέγει θα υπάρξει και ξεκαθάρισμα λογαριασμών όσοι πηγαίνουν στην Εκκλησία. Είναι αυτό το οποίο είπαμε και άλλοτε, ότι θα υπάρξει διωγμός εναντίον των χριστιανών. Δεν γνωρίζουμε αύριο αν ανέβει στον θρόνο στην Ελλάδα ένας ο οποίος να έχει αυτές τις αρχές και να εκδώσει διαταγές να ξεκαθαρίσουν τους παλιούς λογαριασμούς. Τι μας περιμένει, αδελφοί μου άραγες? Δεν δέχονται καμία υπηρεσία της Εκκλησίας στο γένος των Ελλήνων, οι οποίοι πολέμησαν όλοι το ράσο, το οποίο εξύψωσε την πίστη στους χριστιανούς, στους Έλληνες, και δίωξαν, κατεδίωξαν τους Τούρκους, οι οποίοι ήσαν επάνω στο σβέρκον αυτού του λαού. Ουδε μία υπηρεσία, λέγει, έχει κάνει η Εκκλησία στο έθνος, λέγει. Και αν δεν είναι η Εκκλησία, δεν γνωρίζουν ούτε περί επαναστάσεως, ούτε περί Αγίων ανθρώπων οι οποίοι κατεσφάγησαν, επίσκοποι και ιερείς και διάκονοι, δια να αναστηθεί αυτό το έθνος και να είμεθα ελεύθεροι αυτή τη στιγμή. Δεν αναγνωρίζουν ούτε μία λέγη υπηρεσία της Εκκλησίας προς το γένος των Ελλήνων. Είναι τόσο φοβερά κλεισμένα τα μάτια τους, τόσον πολύ τους έχει σκοτήσει ο διάβολος, ούτως ώστε όλα, μα όλα, τα φορτώνουν στους χριστιανούς. Κάθε τι το οποίο είναι χριστιανικό, τους ερεθίζει επικίνδυνα και θέλουν να το γκρεμίσουν, να μην αφήσουν τίποτε όρθιο. Απαιτούν την κατεδάφιση όλων των χριστιανικών ναών. Εις απόσταση 500 μέτρων, λέγει, από τα ερείπια των αρχαιοελληνικών ιερών. Είναι αυτό το οποίο ήρθε η κυρία όταν εκτίζεται το ναό του Αγίου Γεωργίου και μου λέγει, τούτο είναι αρχαιολογικό μνημείο, λέγει, για τον Άγιο Στυλιανό. Πρέπει να τα καταδαφίσεις όλα, ό,τι έχεις κάνει ως τώρα να τα καταδαφίσεις, μου λέει. Εμείς βάλαμε τα θεμέλια, ανέβηκε η Εκκλησία το πρώτο μέρος, και ήρθε η κυρία αυτή να μας πει ότι αν τα κατεδαφίσεις, λέει, διότι τούτο είναι 500 μέτρα μακριά. Να το, αυτό το σημείο. Της λέω, κυρία μου, να έρθει να τον καταδαφίσεις εσύ, έλα εδώ. Κάνε τον κόμμα και έλα εδώ και να δω να βγει ζωντανή, λέω, από εδώ. Να ορμήσουν πάνω σου και να σε αφανίσουν. Επιδιώκουν αλλαγή του συστήματος της χρονολογήσεως, επειδή η Εκκλησία έχει ως βάση την γέννηση του Χριστού. Όχι η Εκκλησία μόνο, ολόκληρος ο κόσμος. Πάντοτε όταν γράψουν, γράφουν ή προ Χριστού ή μετά Χριστόν, δηλαδή ο Χριστός μας, ή το μέρος το οποίο αναγέννησε την Οικουμένη, η γέννηση του Χριστού μας. Και αυτό έχουν όλα τα έθνη. Και έρχονται οι αρχαιολάτρες αυτοί, οι παγανιστές αυτοί, να μας αλλάξουν και την χρονολογία, λέγει, να μην ακούεται το όνομα του Χριστού. Την πρώτη Ολυμπιάδα την καταλογίζουν και την καταγράφουν από την γέννηση του Απολλωνίου Τιανέα. Ο Απολλώνιος Τιανεύς. Ζητούν αλλαγή της ονομασίας των μηνών και των ημερών και της εβδομάδος. Ζητούν το χωρισμό του κράτους από την Εκκλησία.
ζητούν κατάσχεση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Τους ακούμε καθημερινώς, αδερφοί μου, αλλά ποιος να ξέρει ότι αυτοί είναι οι λεγόμενοι παγανιστές, οι αρχαιολάτρεις, οι οποίοι θέλουν να μας μεταφέρουν στην πατρόαν θρησκεία. Ζητούν την κατάργηση του μαθήματος των θρησκευτικών, η οποία είναι χριστιανική κατήχηση των παιδών των Ελλήνων. Θέλουν να βάλουν στα βιβλία των σχολείων την κατήχηση της πατρόας θρησκείας, δηλαδή τα παιδιά να μαθαίνουν τους θεούς των Ελλήνων, όχι των πατέρων της Εκκλησίας. Ζητούν απαγόρευση των λειτουργών να συμμετέχουν σε θρησκευτικές τελετές της Εκκλησίας και διακοπή της μισθοδοσίας του Ορθοδόξου κλήρου από το κράτος και από άλλα πολλά. Κατηγορούν την Εκκλησία και θέλουν να ζητήσει συγγνώμη, η Εκκλησία λέγει, από τα ανίποτα εγκλήματά της τα οποία έκανε στον κόσμο. Έκανε εγκλήματα, λέγει, εναντίον της πατρόας θρησκείας, των ειδώλων. Δίδαξε τον κόσμο, λέγει, να πιστεύουν άλλα από εκείνα τα οποία εμείς έχουμε ως πατρόαν θρησκεία. Θέλουν να αλλάξουν τα χριστιανικά ονόματα, να μην δίδονται στα παιδιά των Ελλήνων, αλλά να λαμβάνουν αρχαιοελληνικά ονόματα. Δεν θέλουν τίποτε να ενθυμίζει την πίστη του Χριστού. Να εκθεμελιώσουν ολόκληρο την Ελλάδα μας και να την αφανίσουν. Το Βυζάντιο δι' αυτούς ήταν η πιο σκοτεινή και εφιαλτική περίοδος της ιστορίας. Το Βυζάντιο το οποίο έδωκε τον πολιτισμό σε όλο τον κόσμο. Χιλιάδες τόνους συγγραμμάτων τα μετέφεραν οι Τούρκοι στην Ιταλία και τα πουλούσαν στους δρόμους ως χαρτί, απλό χαρτί, και τα έπιασαν οι εχθροί του χριστιανισμού, οι παπικοί, και τα κρατούν σήμερα και δεν μπορούμε να τα πάρουμε. Δεν αναγνωρίζουν κανενός είδους πολιτισμών τον οποίον μετέδωκε το Βυζαντινό κράτος. Τονίζουν ότι η θρησκεία είναι μια πνευματική παρακμή και συνετέλεσε κέρια στην κυριαρχία της εβραϊκής αντιλήψεως και της ζωής. Δι' αυτό απορρίπτουν παντελώς την Παλαιά Διαθήκη, η οποία Παλαιά Διαθήκη ονομάζεται μία προετοιμασία του κόσμου για να δεχθούν τον αληθινόν Θεόν. Δηλαδή μία προσπάθεια της Παλαιάς Διαθήκης πώς να δεχθεί τον αληθινόν Θεόν. Δεν το θέλουν αυτό. Η Παλαιά Διαθήκη, λέγει, είναι τους Εβραίους, ανήκει στους Εβραίους. Δεν είναι παιδαγωγός εν Χριστώ. Δεν έκανε τίποτε, λέγει, η Παλαιά Διαθήκη. Και μάλιστα αν θυμίστε εκείνον τον λαλίστατον, ο οποίος ήταν δικηγόρος και έμπαινε και μέσα στα θρησκευτικά και την θεολογία, ήθελε να γίνει και θεολόγος, πόσα έλεγε εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης. Εως ότου ώρα του καλή, ο Θεός να το φυλάει και να το σκέπει, τον μόνο θεολόγο τον οποίον έχουμε σήμερα, τον Νικόλαον τον Σωτηρόπουλο, ο οποίος πήγαινε στην τηλεόραση και ήρθε αντιμέτωπος με αυτόν τον Κύριον
τον κατετρόπωσεν, τον ισοπαίδωσεν και εξυφανίσεν. Από τότε δεν παρουσιάστηκε. Γράφει βιβλία τώρα. Θέλει να είναι ο αρχηγός της πατρώας θρησκείας. Αυτός ο οποίος θα αναστήσει τα είδωλα, θα καταπατήσει και θα εξαφανίσει την Παλαιά Διαθήκη. Ολόκληρη χριστιανική τέχνη, η ποίηση, η λογοτεχνία, η αρχιτεκτονική, η ζωγραφική, η μουσική, η γλυπτική θεωρούνται έκτρωμα από τους παγανιστές. Πολιτισμική παρακμή, χωρίς καμιά αξία, λέγει. Αποκαλούν τους συγχρόνους Έλληνας, χριστιανούς, ως βυζαντινόπληκτους Ρωμιούς. Από το Βυζάντιο, λέγει, εσώθηκε μόνον η αρχαιοελληνική μας κληρονομιά. Νέα εποχή, λοιπόν, παγανιστές, νεοεποχήτες, η περιβόητη νέα εποχή, η οποία φέρει την παγκοσμιότητα και πρέπει, λέγει, η θρησκεία να εξαφανιστεί από το νέο σύνταγμα, το οποίο προσπαθούν τώρα να μας φορτώσουν, αδερφοί μου. Προσπαθούν να επιβάλλουν εις όλας τας ευρωπαϊκάς χώρας, οι οποίες είναι ενωμένες και ονομάζονται Ευρωπαϊκή Ενότητα, θέλουν να εξαφανίσουν, και όπως είπαμε θα κλάψουμε για τη σημαία μας. Θέλουν να βάλουν μία σημαία για όλα τα κράτη, θέλουν να έχουν μία θρησκεία για όλα τα κράτη, θέλουν να υπάρχει ένας ο οποίος θα είναι αρχηγός, θέλουν όλα αυτά τα νέα της νέας εποχής, τον παγανισμό να τον φέρουν ως αρχηγόν όλου του κόσμου. Παγανιστές, αδερφοί μου. Και εμείς αυτή τη στιγμή, αφού τα ακούσαμε αυτά, θα κλείσουμε το κεφάλαιο τούτο, το θείο κήρυγμα το οποίο ακριβώς μας έδωσε να καταλάβουμε πού ευρισκόμεθα, σε ποιους καιρούς ευρισκόμεθα. Θα σταματήσουμε σε ένα το οποίο μας είπε ο Κυριός μας. «Παιδί μου», λέγει, «μείνε πιστός άχρη θανάτου και δώσωση των στέφανων της ζωής. Θα σε στεφανώσουμε το αμαράντινον της δόξης στεφάνη», λέγει, «θα σε κοντά μου στην βασιλεία με την επουράνιο». Εκείνο το οποίο ακριβώς πρέπει να έχουμε πάντοτε είναι ότι ο Πανάγαθος Θεός μας έδωσε την Εκκλησία Του, η οποία μας δίδει φως, μας δίδει τη σωτηρία, μας δίδει την αιώνιον ζωή, μας έδωκε την πίστη εις τον αληθινόν Θεόν, τον ζωντανόν Θεόν. Δεν είναι λίγα τα θαύματα τα οποία κληρονομούμε καθεκάστην ημέρα από τον Θεό μας, από την Πανεγία μας, από τους Αγίους μας. Δεν είναι μικρό αυτό το οποίο έχει η Ελλάδα μας κάθε και σε λίγες αποστάσεις να έχει και ένα λείψανον Αγίου. Να κοιτάξουμε τον Άγιο Σπυρίδωνα, να κοιτάξουμε τον Άγιο Διονύσιο, η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος, να κοιτάξουμε τον Άγιο Ιωάννη, τον Ρώσο, να κοιτάξουμε ποιους και ποιους να μην κοιτάξουμε Αγίους. Κάθε και λίγο έχουμε λείψαν Αγίων τα οποία θαυματουργούν, τα οποία ευωδιάζουν, τα οποία μας δίδουν την αληθινή πίστη. Να δούμε τον Άγιο Νεκτάριο των Εχθεσινών, πώς αγίασε, αλλά δεν πιστεύουν περί αγιότητος αυτοί. Δεν πιστεύουν σε τίποτε, ούτε σε κρίση Θεού, ούτε σε απολογία ενώπιον του δικαίου Κριτού. Νομίζουν ότι θα μείνουν πάντοτε ζωντανοί και θα τους θάψουν με εκείνα τα είδωλα. Είναι άθεοι, δεν έχουν Θεόν μέσα τους. Είναι αυτοί οι οποίοι ακριβώς όταν αποθάνουν τους θάβουν όπως τα σκυλιά.
Δεν έχουν ούτε ιερέαν επάνω τους, διότι δεν πιστεύουν τον καταδιώκουν. Δεν έχουν ούτε τον Θεό, διότι δεν μπαίνουν στην Εκκλησία. Καταδιώκουν τα πάντα. Νεοπαγανιστές της πατρώας θρησκείας. Ο παγανισμός, αδερφοί μου. Τον ακούσαμε στο περασμένο μας κηρύγμα, ακούσαμε και την ορθή πίστη την οποία πρέπει να έχουμε και τώρα εμείς παρακαλούμε το Θεό μας, Κύριε, μη μας εγκαταλείψεις, Κύριε, μη μας ξεχάσεις, Κύριε, μείνον με θυμών ότι προς εσπέρασες τη και κέκρικεν η ημέρα. Μείνε μαζί μας, Κύριε, και αξίωσε μας στην επουράνιο σου Βασιλεία. Αμήν.